Ορίστε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω, ακολουθώντας τον κύριο Ρουσόπουλο στο βήμα, τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην υποκρίνονται ότι είμαστε στη φάση των προγραμματικών δηλώσεων. Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει και έχετε καταθέσει προϋπολογισμό. Και τα περιτήρηση των δεσμεύσεων δεν ξέρω πώς θα εννοείτε. Εκτός αν είχατε δεσμευτεί να κόψετε το μέρισμα από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, να κόψετε τη 13η σύνταξη, να μην περιορίσετε την προκαταβολή φόρου, να διατηρήσετε την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το πλέγμα μέτρων φέρνετε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να αντιληφθείτε ότι καλείστε να λύσετε μία εξίσωση άλυτη. Διότι είστε καταδικασμένοι από την κίνηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης να επαναφέρει τα απαιτούμενα πλεονάσματα στο 3,5% να είστε 2 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω από τον δικό μας σχεδιασμό για το 2020. Και αυτό ούτως ή άλλως δεν αλλάζει. Ήταν μια κίνηση που στην αρχή μας εξέπληξε, αλλά καταλάβαμε μετά ότι είστε έτοιμοι να το κάνετε ακριβώς για να έχετε την δικαιολογία ότι κυνηγάτε τη μείωση των πλεονασμάτων για μετά για να επιβάλλετε άλλου τύπου μέτρα. Έχετε μία πορεία πολιτικής μέχρι στιγμής. Έχει βοηθήσει στην οικονομία ό,τι έχετε κάνει. Στην αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας μόνο τον Οκτώβριο έχουμε απώλεια 125.000 θέσεων εργασίας. Θα βοηθήσουν τη μεσαία τάξη για την οποία κόπτεστε και την οποία εμείς υποτίθεται υπερφορολογήσαμε οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ή μήπως θα τη βοηθήσουν οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες θα υποστεί το 85% των ασφαλισμένων. Τα σημάδια της διακυβέρνησής σας δεν είναι θετικά. Η ανάπτυξη για το δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν στο 1,3% και για το τρίτο τρίμηνο πήγε στο 0,6%. Στοχεύεται, λέτε, στο 2,8% ανάπτυξη για το 2020. Κανένας διεθνής οργανισμός δεν συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση και ήρθε, μπορεί να αισθάνεστε και λίγο προδομένοι εδώ γιατί κάνατε όλα τα χατήρια στο ΣΕΒ και ήρθε ο ΣΕΒ προχθές να πει ότι μάλλον είναι άπιαστος ο στόχος και για το 2019 και για να πιαστεί προϋποτίθεται αύξηση των επενδύσεων 8,8 και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8, πράγμα το οποίο επίσης είναι ανέφικτο. Αλλά εμείς εδώ δεν ήρθαμε να αντιπαρατεθούμε με τις υποθέσεις σας, τις οποίες μπορεί να πιάσετε, μπορεί να μην πιάσετε τους στόχους. Σημειώνω δε ότι έχετε καταθέσει ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα βγει αν και μόνο αν πιάσετε 800 εκατομμύρια από εξοικονόμηση πόρων της λειτουργίας του δημοσίου, 550 εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή, 2,8 ανάπτυξη και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις. Κοντά σε αυτά έχουμε και αποπληθωρισμό. Πάρα πολύ αρνητικό σημάδι για μια οικονομία η οποία πασχίζει να βγει από την κρίση, η οποία βιώνει και μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 7,7 τον Οκτώβρη σε σχέση με το Σεπτέμβρη. Δεν μιλάω και για την πιστωτική επέκταση η οποία και αυτή επιβραδύνεται. Άρα τα πρώτα σημάδια είναι αρνητικά. Και είναι αρνητικά διότι δεν μπορεί η πολιτική σας να διατηρήσει τη χώρα στην τροχιά της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτή είχε ξεκινήσει να μπαίνει. Και να σταθώ λίγο στα ζητήματα τα αναπτυξιακά. Φέρατε έναν αναπτυξιακό νόμο. Άκουσον, το φέρατε πριν καταθέσετε τη δική σας αναπτυξιακή στρατηγική. Θεωρείτε ότι ο ρόλος της πολιτείας είναι απλώς, λέει, να βγάζει τις νάρκες μπροστά από τους επενδυτές. Καμία προτεραιοποίηση, κανένας σχεδιασμός, καμία επιλογή κλάδων που να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στη συνολική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών και βεβαίως στο πέρασμα της οικονομίας μας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κοντά σε αυτά παγώνεται και τα μεγάλα έργα. Παγωμένο ο ΟΑΚ, παγωμένο το μετρό της Θεσσαλονίκης, παγωμένη η πύργου Πατρών. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Τουρισμός και οικοδομή. Τα έδειξε τα ωριά του αυτό το μοντέλο. Βεβαίως και ο τουρισμός έχει την εξαιρετική του πορεία και η οικοδομή έχει παίξει το ρόλο της, αλλά έχουν αποδείξει αυτοί οι δύο κλάδοι ότι δεν μπορούν από μόνοι τους την οικονομία να την βγάλουν από την κρίση. Και δεν φαίνεται να έχετε πάρει κανένα μάθημα, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Απολύτως και το τι κάνατε και σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο φαίνεται ότι είστε διατεθειμένοι να πάτε να το εξηγιάνετε ακόμα και εις βάρος της οικονομίας. Διότι η αναγκαία βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών και των βιβλίων τους έρχεται χωρίς καμία πρόνοια για το τι θα γίνει στην πραγματική οικονομία.
Ξεκινάτε λοιπόν και βλέπετε όπως όλοι είναι οφειλελεύθεροι τον κόσμο ανάποδα. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιστροφή στο ξεπερασμένο μοντέλο ανάπτυξης, στο μοντέλο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, αλλά αυτό που απαιτείται είναι μια ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη. Αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη δικαιοσύνη και ο δικός σας προϋπολογισμός αυξάνει τις αδικίες. Οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν την οικονομία και όχι το αντίστροφο. Η δημόσια περιουσία να υπηρετεί και να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Και γι' αυτό πρέπει να παραμείνει σε κρίσιμες υποδομές ο δημόσιος έλεγχος. Το ρεύμα, το φυσικό αέριο, η έρευνα για τους υδρογονάνθρακες, τα κοιτάσματα πρέπει να παραμείνουν στον έλεγχο της πολιτείας για λόγους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, εθνικούς και ενεργειακής ασφάλειας. Και πρέπει να παρακολουθείτε λίγο και το τι γίνεται διεθνώς. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα με βάση τα οποία οι περιφερειακές διοικήσεις ή δημοτικές διοικήσεις επιχειρούν να επαναφέρουν το δημόσιο έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές. Ο ιδιωτικός τομέας έχει αποδείξει ότι δεν αναπτύσσει τα δίκτυα αυτά επαρκώς και διασφαλίζοντας το βέλτιστο για την κοινωνία. Το βέλτιστο για την κοινωνία είναι και ο απόλυτος και αντικειμενικός στόχος. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να επιμείνουμε σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες κατά τεκμήριο έχουν αποτύχει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αληθινή ευημερία, η διατηρήσιμη ευημερία είναι μια ευημερία που αφορά όλους. Και την ώρα που τα γεγονότα χαλάνε την εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησής σας, όπως την έχουν δημιουργήσει κάποια μέσα ενημέρωσης, εμείς σας υποσχόμαστε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές και κοινωνικές, θα σταθούμε απέναντι στην καταστροφή η οποία δύναται να έρθει μέσω της πολιτικής σας. Πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, να μην φέρνετε μνημονιακές πολιτικές χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς και σας διαβεβαιώνουμε ότι ούτε η αριστερά και η προοδευτική παράταξη θα κινηθεί πάνω στις μνημονιακές ράγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ξεκινήσει.